έχω τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μου και να συνομιλεί κοντά μου. Γιατί η φαντασία, η έμπνευση αλλά και η επικοινωνία είναι ενέργεια πάνω απ' όλα. Δεν είναι μόνο να έχεις τον άλλον δίπλα σου, πρέπει να τον νιώθεις και δίπλα σου. Οπότε με αυτήν την λογική και αυτή τη φιλοσοφία είναι λοιπόν κοντά μας ο κύριος Γρηγόρης Λέων, ιατροδικαστής, τον ξέρετε, ένας νέος άνθρωπος που πραγματικά αγωνίζεται κάθε μέρα για το καλύτερο. Και τώρα, αφού σας καλησπερίσω, σας καλημερίσω, σας χαιρετήσω, αγαπημένο μου Γρηγόρη, θέλω να απλώς να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους που θα μας παρακολουθήσουν, θα μας παρακολουθούν, ότι έχεις αναλάβει και δημοτικό σύμβουλος στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, σωστά? Ακριβώς. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά λόγια. Η αλήθεια είναι ότι γνωριζόμαστε, οπότε νομίζω ότι έχεις το δικαίωμα έτσι να λες και ένα καλό λόγο παραπάνω. Λοιπόν, σίγουρα, λοιπόν, παρόλο ότι ξέρεις, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κάποιες θέσεις θα πρέπει να έχουν ασκηθεί πολύ και εξασκηθεί με τον εαυτό τους, γιατί οι κολακίες των άλλων και τα καλά λόγια πολλές φορές δεν κάνουν καλό, αν ο άλλος δεν είναι καλλιεργημένος και αν δεν έχει κάνει ειδική μαθητεία και δεν έχει το γνώθει σε αυτόν. Γιατί και γι' αυτό ακριβώς είπα, επειδή γνωριζόμαστε, γι' αυτό και εντάξει, εμένα γενικά δεν μου αρέσουν οι κολακίες, για να είμαι ειλικρινής, αλλά εντάξει, εδώ είμαστε μεταξύ μας. Γνωστή, οπότε έτσι... Είναι λόγια αγάπης. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ πράγματι είναι το θέμα ότι όντως έχω αναλάβει εδώ και κάποιους μήνες ως και πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Είναι ουσιαστικά ο φορέας εκείνος ο οποίος είναι στην αιχμή του δόρατος των κοινωνικών θεμάτων του Δήμου. Ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε. Οι πολίτες με εξέλεξαν βέβαια πριν ένα χρόνο ως Δημοτικό Σύμβουλο της Αθήνας. Ο Δήμαρχος επέλεξε να με τοποθετήσει αυτό το πόστο και για μένα ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Καταρχάς και κυρίως θα έλεγα γιατί μπορώ να συνδυάσω τις γνώσεις που έχω μέχρι τώρα και από την ιατροδικαστική επιστήμη σε έναν άλλο τομέα, ο οποίος όμως έχει πάρα πολύ συνάφεια, αν θέλετε, με την ιατροδικαστική επιστήμη. Ας μην ξεχνάμε ότι η ιατροδικαστική είναι ένας χώρος στον οποίο βλέπουμε τη σκληρή κοινωνική πραγματικότητα, από ενδοοικογενειακή βία, ξυλοδαρμούς, βιασμούς, περίεργες υποθέσεις που μάλιστα και αυτή την περίοδο που μιλάμε εκτυλίσσονται έτσι και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και φτάνουμε ουσιαστικά εμείς στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων να υποδεχόμαστε ανθρώπους που έχουν φτάσει ίσως σε ένα στάδιο παραπέρα, που έχουν έτσι, βιώσει μια δύσκολη κοινωνική κατάσταση και έχουν φτάσει πολλές φορές σε ένα τέλμα. Μιλάμε για άστεγους, για άπορους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ένα πιάτο φαΐ. Μιλάμε για πολύ δύσκολες καταστάσεις και για μένα είναι μια πρόκληση εκεί το να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι κάποια πράγματα και να προσφέρουμε πραγματικά στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Εχθές, αγαπημένε μου Γρηγόρη, που έχεις και το όνομα του γιού μου και μου είναι πολύ αγαπητό φυσικά, εχθές έτυχε να μαζέψω πολλά βιβλία από τη βιβλιοθήκη μου και να τα πάω στο βιβλιοπωλείο των Αστέγων, που είναι εκεί ένας εξαιρετικός άνθρωπος που και αυτός είχε την εμπειρία του να βρεθεί άστεγος μετά από μια, τέλος πάντων, από συγκυρίες της ζωής που τον οδήγησαν. Όμως δεν τα παράτησε, δεν το έβαλε κάτω και έτσι κάτι βρήκε και κάνει τώρα, που είναι πολύ σημαντικό. Τι θέλω να πω με αυτό? Είναι μέσα στο όραμά σου να πεις ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή ο Δήμος Αθηναίων, τουλάχιστον στο δικό μας αυτό μικρό κόσμο, ένας Δήμος που δεν θα υπάρχουν άστεγοι, που δεν θα βλέπουμε στο δρόμο ανθρώπους να ζητιανεύουν? Δηλαδή, είναι ένα εφικτό όραμα και όνειρο αυτό? Λοιπόν, όταν ανέλαβα τη θέση, θέλω να σου πω ότι δεν ήταν μια ζηλευτή θέση αυτή του ΚΙΑΔΑ. Δηλαδή, οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι θεωρώ ότι δεν θα επιθυμούσαν, για να είμαι ειλικρινής, να είναι στη θέση μου, γιατί ήταν μια θέση η οποία έχει μια δεδομένη κατάσταση. Δηλαδή, μέχρι τώρα το αντιμετωπίζαν ότι είναι άστεγοι, είναι στο δρόμο, εν πάση περιπτώσει κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτά τα περίπου 100 άτομα, ας πούμε, από εκεί πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί θα έπρεπε να γίνουν μεγάλες τομές. Πρώτα απ' όλα, είχαμε ουσιαστικά πάρα πολύ λίγες δομές. Δεύτερον, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Δηλαδή, για να μπει ένας άνθρωπος στις δομές μας, θα έπρεπε να περάσει από μια μεγάλη διαδικασία που σχεδόν απέκλειε το μεγαλύτερο ποσοστό.
Είχαμε κριτήρια πάρα πολύ αυστηρά. Οπότε γενικά αυτό που κάναμε, μελετήσαμε καταρχάς πάρα πολύ καλά το φαινόμενο, δηλαδή είδαμε πόσοι είναι πραγματικά οι άστεγοι στην Αθήνα, γιατί και αυτό ήταν ένα σημαντικό, γιατί ακούγαμε κάποιους να μιλάνε για κάποιους λίγες εκατοντάδες, ακούγαμε κάποιους άλλους να λένε υπερβολές για χιλιάδες και εμείς πήραμε τα επίσημα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, τα οποία επίσημα στοιχεία μας μιλάνε ότι στο σύνολο οι άστεγοι στην Αθήνα είναι 760 ήτανε το 17 και το 18 που έχουν γίνει οι τελευταίες καταγραφές και μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα εικόνα, από τους οποίους περίπου η μισή ήταν στο δρόμο, ίσως κάτι παραπάνω. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή υπολογίζαμε πριν ξεκινήσουμε τις δομές μας ότι οι άστεγοι στους δρόμους είναι 500 άτομα, από τους οποίους υπήρχε βέβαια και μια άλλη παράμετρος. Ότι η μισή από αυτούς σχεδόν ήταν χρήστες. Για τους χρήστες θυμίζω ότι όταν ανέλαβα δεν υπήρχε καμία μα καμία απολύτως δομή. Άρα, για να ανακεφαλαιώσω, είχαμε ένα πρόβλημα, σημαντικό πρόβλημα, με τα υπάρχοντα μέσα και τις υπάρχοντες διαδικασίες, σίγουρα απλά και μόνο δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, απλά να λέμε ότι πέρασε άλλος ένας πρόεδρος από το ΚΙΑΔΑ. Κύριε Λέων, αγαπημένο μου Γρηγόρη, πόσα παιδάκια έχεις, ένα ή δύο? Ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι. Ωραία. Γιατί σε ρωτάω. Σε προβλημάτισε το γεγονός? Εμένα, εγώ έχω τρία παιδιά. Μεγάλα πια. Κοιμάμαι και ξυπνάω και έχω μία απορία. Μπορεί να είναι, πώς να το πω, απλοϊκή. Αλλά θα την εκφράσω με όλη μου την καρδιά. Μέσα σε δύο μήνες κατάφερε η πολιτεία να μας βάλει όλους, μικρούς, μεγάλους, νέους γέρους, στην τεχνολογία. Το λέω έτσι απλά. Γιατί δεν μπορεί να καταπολεμήσει τη μάστιγα των ναρκωτικών μέσα από την παιδεία μας? Γιατί δεν μπορεί στην παιδεία μας να βάλει τρία βασικά μαθήματα? Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αρχαία ελληνικά, γιατί όλη η κοιτίδα του πολιτισμού μας και όλη η σοφία υπάρχει μέσα στην αρχαιοελληνική ιστορία μας. Τα λένε όλες οι αλήθειες. Που αν εκπαίδευτείς σε αυτό, είναι σαν να κάνεις μία εκπαίδευση και μαθητεία ζωής και ψυχής. Λοιπόν, δηλαδή, επιτέλους δεν μπορώ να ακούω το σύστημα μας θέλει χαζούς, το σύστημα δεν θέλει να φτιαχτούμε, έτσι μας θέλει γιατί το κέρδος επικρατεί. Δηλαδή, όλα αυτά είναι σκέψεις που περνάνε στον εγκέφαλο του απλού ανθρώπου. Σε παρακαλώ, δώσ' μου μία απάντηση από τη δική σου έτσι εμπειρία και ψυχολογία. Λοιπόν, καταρχάς για να το συνδυάσω και με αυτό που είπαμε πριν, θέλω να σου πω το εξής. Πράγματι το πρόβλημα, ας πούμε, της αστεγίας λέμε τώρα, ήταν άλλο το θέμα. Έτσι, είχαμε να κάνουμε με ναρκωμανείς, είχαμε να κάνουμε με ανθρώπους τέλος πάντων οι οποίοι αρνιόντουσαν. Όμως, πράγματι εν μέσω κορονοϊού εμείς εκμεταλλευτήκαμε ουσιαστικά τις διαδικασίες ότι γινόντουσαν πολύ πιο γρήγορα και κάναμε ένα πολυδύναμο κέντρο αστέγων το οποίο αυτή τη στιγμή στεγάζει πάρα πολύ κόσμο, έχει δυνατότητα για αρκετά περισσότερο, 400 άτομα και δημιουργήσαμε παράλληλα για πρώτη φορά ουσιαστικά μία δομή για τους χρήστες ναρκωτικών οι οποίοι περιφέρονταν το βράδυ στους δρόμους της Αθήνας και οι οποίοι πραγματικά ταλαιπωρούντουσαν. Και θέλανε βοήθεια, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν, έτσι. Άλλο, αυτό είναι ένα μικρό όμως ποσοστό. Θέλω να πιστεύω. Είναι ένα ποσοστό, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε υποχρέωση. Δεν μπορούμε να λέμε, να ξεκινήσουμε αντίστροφα και να πούμε, ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να μπουν, άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε και δομές. Ναι. Ίσα-ίσα, εμείς κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Δημιουργήσαμε δύο σημαντικές δομές, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, αλλά και το ξενοδοχείο Ιωαννής για τους χρήστες. Και ουσιαστικά προσπαθήσαμε, γιατί μου αρέσει να είμαι πολύ ρεαλιστής, προσπαθήσαμε να βάλουμε ένα λιθαράκι στη λύση του προβλήματος. Δεν λύσαμε το πρόβλημα. Έχουμε όμως 330 ανθρώπους αυτή τη στιγμή στεγασμένους, οι οποίοι θα ήταν και αυτοί οι 330 στο δρόμο, εκ των οποίων πρέπει να σου πω οι 100 ήταν χρήστες. Τώρα, το πρόβλημα των ναρκωτικών βέβαια, όπως ξέρουμε, είναι πολύ μεγαλύτερο. Και πολύ σωστά έθεσε στον πυρήνα του προβλήματος που είναι η παιδεία. Η παιδεία πράγματι έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην επίλυση, αν μπορέσουμε ποτέ να μιλήσουμε για επίλυση του θέματος των ναρκωτικών. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι ακόμα και κράτη τα οποία
έχουν τέτοια προγράμματα, έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και μάλιστα υπάρχουν και κράτη πολύ πιο ανεπτυγμένα από εμάς που το έχουν και πολύ σε μεγαλύτερη διάσταση. Συμφωνώ, αλλά είναι σημαντικό να έχεις τα προγράμματα και να πεις μετά, ωραία, συμβαίνει και αυτό σαν κοινωνικό γεγονός, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Το ίδιο ερώτημά μου είναι και στο θέμα του καπνίσματος. Δηλαδή, έλεος πια, μια χώρα δεν μπορεί να επιβάλλει ή μάλλον, πώς να το πω, να δώσει τρόπους συνειδητοποίησης των πολιτών για το καλό της υγείας και τα λοιπά, για το θέμα του καπνίσματος. Δηλαδή, γυρίζουμε γύρω από τον εαυτό μας και συνέχεια κάνουμε ενημερώσεις, καμπάνιες, αυτό, εκείνο, το άλλο, και είμαστε σχεδόν στα ίδια. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για κάτι το οποίο, μάλιστα, είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητο στο θέμα, γιατί πρέπει να σου πω ότι έτσι, με την ανακαίνιση που κάνουμε και όλων των κτηρίων, εν πάση περιπτώσει και στο Δήμο, έβρισκα υπαλλήλους μέχρι σήμερα, ας πούμε, οι οποίοι καπνίζανε. Καπνίζανε μάλιστα και μέσα στους χώρους, εν πάση περιπτώσει, τους εργασιακούς. Τώρα έχουν υπάρξει αυστηρά μέτρα, με την έννοια έτσι ότι περνάμε, κάνουμε παρατηρήσεις και τα λοιπά. Βέβαια, οι περισσότεροι το έχουν καταλάβει. Η αλήθεια είναι ότι πλέον δεν γίνεται, αλλά θέλει μια προσπάθεια από όλους μας. Έτσι, σκεφτείτε ότι, σας ξαναλέω, η εκπαίδευση είναι ένα πρώτο βασικό βήμα. Από εκεί και πέρα όμως θέλει μεγάλη συνεχή προσπάθεια και έχουν γίνει και από τη μεριά της πολιτείας προσπάθειες. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχει απαγορευτεί το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους με νόμο. Το γεγονός ότι έχει απαγορευτεί από κάποιες δραστηριότητες, τέλος πάντων, από κάποια μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος κτλ. Όλα αυτά είναι προς τα μπρος, αρκεί βέβαια να είμαστε έτσι πειθαρχημένοι, όσο τουλάχιστον πειθαρχημένοι ήμασταν την περίοδο του εγκλεισμού μας. Γιατί εκεί πρέπει να πούμε ότι πράγματι δείξαμε μια εξαιρετική πειθαρχία, παρότι σε όλα τα άλλα που φύγεις ήμασταν απίθαρχοι. Σύμφωνοι. Γρηγόρη, επίσης, ένα άλλο κομμάτι που θέλω να θίξω είναι ότι αν είχαμε στα σχολεία μας 1-2 ψυχολόγους, αλλά υπήρχε θέση, έτσι, δηλαδή πόσο δύσκολο είναι αυτό να γίνει πια? Τόσα χρήματα σπαταλώνται από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας ψυχολόγος, 2 στα σχολεία, ένα στο δημοτικό, ένα στο λύκειο γυμνάσιο, ώστε να προλαβαίνονται κάποια περιστατικά και κάποιες όλα αυτά που συναντάμε τώρα μέσα στα σχολιά μας, έτσι. Χθες ήταν ένα δημοσίευμα ότι 2 σχολεία, ας πούμε, είχαν αντιπαραθέσεις οι μαθητές μεταξύ τους. Αυτό όμως, από τα παιδιά, εντάξει, δεν περιμένεις. Εδώ πέρα οι μεγάλοι δεν έχουν την ωριμότητα να μην μαλώνουν μεταξύ τους και να μην έχουν αντιδικίες και ζήλιες κτλ. Λοιπόν, βέβαια δεν είναι θέμα δικό σου το να μπει ένας ψυχολόγος στα σχολεία. Αλλά θέλω να σου πω, όλοι πρέπει να θέσουμε τους προβληματισμούς μας. Και κάποια στιγμή θα πάει και εκεί που πρέπει ο προβληματισμός και ίσως γίνει πραγματικότητα. Σαφώς. Και εκεί που θέλω να σου θυμίσω ότι είναι θέμα του ιατροδικαστή είναι, για παράδειγμα, όταν μιλάμε για bullying στα σχολεία, προφανώς αυτός που κάνει την πιστοποίηση των σωματικών βλαβών είναι οι ιατροδικαστές και πράγματι πρέπει να ομολογήσω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, ενώ στο παρελθόν φαινόταν ότι είτε δεν υπάρχει καθόλου φαινόμενο, είτε εν πάση περιπτώσει ότι δεν έφτανε σε επίσημες καταγγελίες και σε ιατροδικαστές, τώρα εμφανίζεται και αυτό το φαινόμενο, δηλαδή το φαινόμενο του bullying, όπως έχουμε μάθει να το λέμε έτσι, στα ελληνικά, στα σχολεία, το οποίο εκεί πράγματι θέλει μια διεπιστημονική προσέγγιση. Δηλαδή, δεν είναι πάω το παιδί μου, πάω σε ένα δικηγόρο, κάνω μια μήνυση, πάω μετά στον ιατροδικαστή και τελειώνει εκεί. Όπως πολύ σωστά έθιξες, πρέπει ουσιαστικά να βρούμε τους κατάλληλους ειδικούς να στηρίξουν αυτό το παιδί. Δηλαδή, δεν πρέπει να είναι ο στόχος μας μόνο μια νομική, ας πούμε, δικαίωση, αλλά ουσιαστικά να το δούμε ως ένα πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο. Άλλωστε, ότι όπως εκφράζεται κάθε άνθρωπος, πάντα υπάρχει μία αιτία, μία ρίζα. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μία διερεύνηση στη ρίζα αυτή, για να τη θεραπεύσεις, έτσι. Πολύ σωστά. Γρηγόρη μου, δεν ξέρω τώρα, πού μεγάλωσες? Μεγάλωσα στην Αθήνα, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Μάλιστα, Γκίζη, Αμπελόκηπους ήταν οι γειτονιές μου. Το σχολείο μου ήταν πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού και το γυμνάσιο και το λύκειο. Εκεί που περίπου στο ίδιο σημείο πάνω στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας διατηρώ και σήμερα το ιατρείο μου, γιατί με την περιοχή έχω μεγάλο δέσιμο, με τους ανθρώπους εκεί γνωριζόμαστε έτσι όλη τη ζωή. Οπότε, από ποια στιγμή τη ζωή, δηλαδή, θεωρείς ότι, εγώ αν σε ρωτούσα τώρα αν ξαναγεννιώσουν, τι θα γινώσουν σαν επάγγελμα, πάλι θα μου έλεγες ιατροδικαστής, φαντάζομαι. Γιατί αισθάνομαι ότι έχει μια ιδιαίτερη. Αυτή η έφεση ήταν κάποιο πρότυπο στη ζωή σου που
για σένα έπαιξε ρόλο, ήταν, ας το πούμε, πώς να το πω, γενετικός κώδικας από προηγούμενες ζωές. Είπαμε, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω, δεν είμαι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος είχε, ξέρω εγώ, είτε τους, τον μπαμπά, τη μαμά, ας πούμε, τους γονείς, εν πάση περιπτώσει, με αντίστοιχο επάγγελμα και ακολούθησε αυτό, κάτι το οποίο βέβαια δεν το κατακρίνω, απλά δεν είναι η περίπτωσή μου. Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να σου πω ότι οι γονείς μου, επειδή ακριβώς είχαν ενασχόληση με άλλους χώρους, ο πατέρας μου ήταν στην ελληνική αστυνομία, έτσι, αστυνομικός, η μητέρα μου και αυτή στο δημοσιοφορειακό και είχε να κάνει με οικονομικά περισσότερο. Καθένας ήθελε βάσει τη δική του, ας πούμε, κλίσης να με κατευθύνει, ας πούμε, η μητέρα μου στα οικονομικά, ο πατέρας μου, ας πούμε, περισσότερο στις στρατιωτικές σχολές. Ποιος ήταν πιο χειριστικός από τους δύο? Τελικά από ό,τι αποδείχθηκε, κανείς από τους δύο. Για τον πολύ απλό λόγο ότι εγώ είχα επιμείνει, επέμενα ότι εγώ θέλω να κάνω ιατρική. Μάλιστα θυμούνται οι δικοί μου και το θυμάμαι και εγώ βέβαια ότι από μικρό παιδί ήταν η γιαγιά μου, ας πούμε, που τη φροντίζαμε, εν πάση περιπτώσει, και πήγαινα και έπαιρνα κάθε μέρα την πίεσή της όταν ήμουν ακόμα στο δημοτικό. Ήταν κάτι λοιπόν, η ιατρική για μένα ήταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση να μην το κάνω. Δηλαδή το ήθελα και χάρη στη βοήθεια βέβαια των γονιών, έτσι, γιατί με στήριξαν από την αλήθεια παρά τη διαφορετική τους άποψη, ήθελα να κάνω. Τώρα η ιατροδικαστική προέκυψε πράγματι από έναν, θα έλεγα, καθηγητή, ο οποίος δεν βρίσκεται μάλιστα αυτή τη στιγμή στη ζωή. Εγώ σπούδασα στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, στην Ιταλία. Εκεί λοιπόν γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος με ενέπνευσε και θα σου έλεγα όχι απλά σαν επιστήμονα, σαν ιατροδικαστής ή σαν άνθρωπος έτσι των επιστημών, αλλά κυρίως σαν άνθρωπος. Έβλεπες έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά είχε μια άνετη ζωή κτλ. Απλώς πλησίαζε τον κόσμο, πλησίαζε τους ανθρώπους, ήταν πραγματικά άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Αυτός, αν θέλεις, ήταν ο λόγος ο βασικός που ακολούθησα, σιγά σιγά μαθαίνοντας βέβαια μέσα στην ιατρική όλες τις ειδικότητες, ακολούθησα την ιατροδικαστική, με έκανε να την αγαπήσω, έκανα ένα μάστερ, ένα δεύτερο μάστερ εκεί και στη συνέχεια βέβαια είχα πάρει την οριστική απόφαση και ήρθα στην Ελλάδα και άρχισα πλέον την πορεία μου εδώ με διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κτλ. Μπράβο. Εννοείται ότι μια προσωπικότητα σαν τη δική σου δεν έχει φοβίες ιδιαίτερες ή έχεις κάποιες φοβίες σε κάτι? Όχι. Θα έλεγα μέχρι στιγμής δεν μου έχει αναπτυχθεί καμία φοβία. Ωραία. Γιατί σε ρωτάω, γιατί, για την επόμενη ερώτησή μου. Θυμάσαι, έτσι έχει αποτυπωθεί στο μυαλό σου κάποιο σκηνικό που πραγματικά εκεί λες με ξεπερνάει, δηλαδή πω ρε παιδί μου, γίνονται τέτοια πράγματα στον κόσμο? Όσοι με γνωρίζουν, δεν θα τους φανεί φυσιολογική απάντηση, όμως η αλήθεια είναι ότι δεν με επηρεάζει κανένα περιστατικό. Mm-hmm. Και δεν πρέπει να με επηρεάσει κανένα περιστατικό. Σωστά. Οι άνθρωποι από εμένα περιμένουν μια ψυχρή επιστημονική λογική για να τους βοηθήσω στον πόνο τους. Δηλαδή εγώ όταν έχω απέναντί μου ανθρώπους οι οποίοι κλαίνε γιατί έχουν χάσει τον άνθρωπό τους, οι οποίοι υποφέρουν γιατί έχουν πάθει κάτι πολύ βίαιο στη ζωή τους, ένα βιασμό, ένα ξυλοδαρμό, οτιδήποτε, από μένα δεν περιμένουν συμπαράσταση, δεν περιμένουν ένα χτύπημα στην πλάτη, ένα αγκάλιασμα, οτιδήποτε. Από μένα περιμένουν μια αυστηρά επιστημονική άποψη, ανεπηρέαστη και στεγνή, θα σας έλεγα, όσο ακούγεται σκληρό, από συναισθήματα. Σαν εγώ, για να μην κάνω λάθος, mm-hmm, πρέπει πραγματικά να είμαι ένας ψυχρός επιστήμονας, ο οποίος βλέπει τα επιστημονικά δεδομένα και κρίνει. Εγώ δεν θα το πω ακριβώς ψυχρότητα, θα το πω αποστασιοποίηση, δηλαδή το τρίτο μάτι. Έτσι, γιατί θεωρώ ότι σίγουρα κάποιες στιγμές, ακόμη κι αν έτσι πρέπει να είναι η συμπεριφορά σου, όταν θα είσαι μόνος σου με τον εαυτό σου, κάποιο διάλογο πιο εσωτερικό κάνεις για την οποιαδήποτε περίπτωση που μπορεί να σε άγγιξε. Οπότε είναι ακριβώς αυτό, ότι είναι το τρίτο μάτι, πρέπει να είσαι πιο ανεπηρέαστος, έτσι, για να δώσεις και τη σωστά. Άρα λοιπόν, για όλα είσαι έτοιμος, ό,τι περιμένεις, θεωρείς ότι αυτός ο κόσμος που ζούμε είναι ικανός και για το καλό και για το κακό, φαντάζομαι. Και για το κακό και για το καλό όμως. Έχεις δει περιπτώσεις ανθρώπων που ο περίγυρος να τους κρίνει με τα χειρότερα και τελικά στην πορεία να αντιστράφηκε και να μεταμορφώθηκε αυτή η κατάσταση και οι άνθρωποι να γίνανε πολύ καλύτεροι. Το έχεις βιώσει αυτό?
Και αυτό, αλλά και αυτό το βιώνουμε, αν θέλεις, και στο, και στο Δήμο ουσιαστικά, που έχουμε τους ανθρώπους, έτσι, τους άστεγους, τους άπορους, οι οποίοι κάποια στιγμή είχαν μια ατυχία στη ζωή τους και έτσι, βιώνουν μια δύσκολη κατάσταση, και βλέπεις ότι όταν τους δίνεις μια ευκαιρία, αρκετοί από αυτούς μεταμορφώνονται σε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχεις δει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτό, δεν σου κρύβω, το βλέπω και στο επάγγελμά μου πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, στην Ελλάδα, όταν στιγματιστείς κάποια στιγμή ως κατηγορούμενος για κάτι, ο κόσμος πολλές φορές, ειδικά αν είναι ένα έγκλημα, όπως για παράδειγμα ένας βιασμός ή οτιδήποτε αντίστοιχο, σε έχει στοχοποίηση, έχει ουσιαστικά καταδικάσει πριν καταδικαστεί από το φυσικό σου δικαστήριο. Έχει πέσει στη συνείδησή του πια και είναι πολύ δύσκολο. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που σου δίνεται, και ειδικά από ανθρώπους οι οποίοι ορθώς αθώνονται, όταν σου λένε ότι, ξέρεις, εκεί που όλη η γειτονιά, ας πούμε, δεν μου μιλούσε, δεν, ουσιαστικά με απέφευγε, όταν μάθανε επιτέλους αυτό που και μαζί αναδείξαμε την αλήθεια, ουσιαστικά άλλαξε όλη τους η ζωή. Σίγουρα, για να είμαστε ειλικρινείς, μένει μια πικρή εμπειρία και πιθανά μένουν και κάποιες αμφιβολίες, ίσως για κάποιους έτσι πιο καχύποπτους, ας πούμε, αλλά γενικά οι άνθρωποι αυτοί, βλέπεις ότι αλλάζει η ζωή τους μετά την αθώωση, ειδικά όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο εντελώς άδικα. Ποια είναι η κοσμοθεωρία σου, έτσι, μέχρι, δηλαδή, αν μπορούσες να πεις με δύο κουβέντες μια οδηγία, σε εισαγωγικά, στο παιδί σου, τι θα του έλεγες μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, για μένα, και αυτό είναι και έτσι το μότο της ζωής μου, βοηθάς χωρίς να περιμένεις τίποτα. Κάποια στιγμή θα σου έρθει από μόνο του. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή να βοηθάμε είτε σαν επιστήμονες, είτε σαν γιατροί, είτε εν πάση περιπτώσει όπου αν έχουμε αναλάβει μια αιρετή θέση, ας πούμε στο Δήμο Αθηναίων ή οπουδήποτε, να βοηθάμε, να στηρίζουμε, να προσφέρουμε, ειδικά όταν μπορούμε, έτσι. Όμως, και χωρίς ανταπόκριση, γιατί ούτε ποτέ περιμένεις ουσιαστικά ότι όλοι οι άνθρωποι που σε εμπιστεύτηκαν θα σου πούνε έστω ένα ευχαριστώ, ούτε γιατί στο κάτω-κάτω τη δουλειά σου κάνεις μέσα στα πλαίσια, ας πούμε, της επιστήμης σου. Ακόμα και στο Δήμο, έτσι, ακόμα και σε αιρετές θέσεις, ουσιαστικά ποτέ δεν σου λένε όλοι οι άνθρωποι ευχαριστώ. Έτσι, θα υπάρξουν λίγα ευχαριστώ και πολύ περισσότερα ίσως και γκρίνιες. Αλλά ο στόχος μας δεν πρέπει να είναι αυτός. Ο στόχος μας είναι να βοηθάμε και νομίζω ότι όταν βοηθάς τελικά η ζωή κατά ένα περίεργο τρόπο στα φέρνει, νομίζω, καλά. Δεν είναι περίεργος, Γρηγόρη μου. Είναι συμπαντική ισορροπία και αρμονία. Το βλέπεις και στη φύση αυτό το πράγμα. Και αν σου μείνει χρόνος και ψάξεις, δεν ξέρω αν το ξέρεις, της μαμάς Τερέζας, ένα πολύ ωραίο ποίημα που λέει «έτσι κι αλλιώς», δηλαδή «κάντο έτσι κι αλλιώς». Οι άνθρωποι θα σε κακολογήσουν, θα χάσεις το σπίτι σου, αλλά εσύ προχώρα, κάνε το καλό έτσι κι αλλιώς. Τώρα έτσι σου το λέω συνοπτικά. Το θέμα είναι άλλο όμως, ότι συμπληρώνω σε αυτό που είπες, Γρηγόρη μου. Ναι, αυτό είναι ένα νόημα ζωής αυτό, γιατί αν η προσφορά του ανθρώπου προς τον άνθρωπο δεν υλοποιηθεί σε αυτή τη ζωή, δεν έχει και κανένα νόημα πραγματικά η ζωή. Έχει όμως σημασία, και θέλω να φτάσω, ότι πρέπει να αγαπήσεις πρώτα τον εαυτό σου για να μπορείς να το κάνεις αυτό, όπως είπε και ο Χριστός. Αγαπάτε αλλήλους ως εαυτόν. Δεν είπε σκέτο αγαπάτε αλλήλους. Θα το έλεγε σκέτο. Έτσι, αγαπάτε τον συνάνθρωπό σου, αλλά είπε ως εαυτόν. Και εκεί είναι το πρόβλημά μου. Ένα άλλο προβληματισμό μου, Γρηγόρη μου, και στα λέω τώρα γιατί φαίνεται ότι στον ύπνο μου σήμερα έκανα ωραία όνειρα, είναι ο εξής. Ας πούμε, έχουμε έλλειψη αίματος στην πατρίδα μας, ναι. Έχουμε έλλειψη αίματος. Βέβαια. Ποιοι μπορούν να δώσουν αίμα? Οι υγιείς. Ακριβώς. Γίνεται προπαγάνδα. Γίνεται πλήση εγκεφάλου. Τώρα χρησιμοποιώ λέξεις πάρα πολύ έτσι. Δεν είναι ωραίες, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Στο να είναι ο κόσμος, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης υγιής, να φροντίζει και να αγαπάει τον εαυτό του, ώστε να μπορεί να είναι και αιμοδότης. Αφού η μισή από τους Έλληνες δεν μπορούν να δώσουν αίμα. Δεν είναι μόνο ότι φοβούνται κάποιοι ή δεν πάνε από αδιαφορία. Δεν μπορούν γιατί έχουν κάποιο πρόβλημα. Μια ανεμία, ένα πρόβλημα υγείας άλλο, τέλος πάντων οτιδήποτε. Άρα λοιπόν έχει σημασία να φροντίσουμε να έχουμε υγιείς πολίτες. Και αν μου επιτρέπετε, είναι και το εξής. Ουσιαστικά
κάτι το οποίο νομίζω ότι η χώρα μας έτσι δεν έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση μέχρι τώρα. Δηλαδή μιλάμε συνεχώς για επενδύσεις σε νοσοκομεία, σε δευτεροβάθμια δηλαδή περίθαλψη, τελευταία σε πρωτοβάθμια έτσι αρκετά έντονη κινητικότητα και χρηματοδότηση. Ξεχνάμε πάρα πολύ την προληπτική ιατρική, δηλαδή την πρόληψη. Η πρόληψη πρέπει πραγματικά, αν δούμε έτσι, και παραδείγματα άλλων χωρών, αλλά γενικότερα στον τομέα της υγείας, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την υγεία ενός πληθυσμού. Δηλαδή, τι να το κάνω εγώ όταν ένας άνθρωπος έχει κακές διατροφικές συνήθειες, όταν θα φτάσει στα 50 του και θα τον δει για πρώτη φορά ο παθολόγος και θα έχει χοληστερίνη υψηλή, εάν δεν το έχω προλάβει ακριβώς μαθαίνοντάς το από το σχολείο ακόμα, όπως είπαμε, ουσιαστικά το πώς θα τρώει σωστά, το ποια πρέπει να είναι η διατροφή του και πώς πρέπει να είναι, τέλος πάντων, η καθημερινή του έτσι, διατροφική συνήθεια, έτσι ώστε να μπορεί να μην φτάσει ποτέ, τουλάχιστον να χρειαστεί κάποιες ασθένειες, ανάγκη σε κάποιες ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Δηλαδή, πάρα πολλές ασθένειες πρέπει να σου πω ότι το ξέρουμε πλέον όλοι, ότι μπορούμε να τις προλάβουμε. Και υπάρχει είναι ακριβώς το μαγικό, αν θέλετε, ραβδί που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως γιατροί για να μπορέσουμε να προλάβουμε αυτές τις νόσους. Εγώ νομίζω ότι αν πάρα πολλοί γιατροί που τώρα, ας το πούμε, λόγω της κρίσης και λόγω αυτών των δυσκολιών που περνάμε, έχουν χάσει, έχει ελαττωθεί, ας το πούμε, η πελατεία τους ή οι ασθενείς τους, όχι γιατί έγιναν καλά, αλλά γιατί δεν πάνε για το γνωστό θέμα το οικονομικό, θα μπορούσαν να κάνουν προληπτική ιατρική και οι ίδιοι να προσφέρουν, δηλαδή να διατηρούν τους ανθρώπους τους σε μια καλή κατάσταση, με το να τους βλέπουν συχνά, να συζητάνε μαζί τους τη διατροφή και τη στενοχώρια, το άγχος. Γιατί αν πάλι εκπαιδεύσεις ένα λαό να έχει γερό νοσοποιητικό σύστημα με το να σκέφτεται θετικά, ήδη έχεις κάνει ένα μεγάλο κατόρθωμα, έχεις κάνει ένα θαύμα. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι ο ηγέτης εκεί πρέπει να προσανατολιστεί. Και η διατροφή δεν πρέπει να είναι από τα σχολεία. Από τη μικρή ηλικία τα παιδιά να μαθαίνουν ποια είναι η σωστή διατροφή, η άσκηση. Σαφώς. Και μάλιστα η άσκηση, επειδή ανέφερες την άσκηση και θέλω να πω έτσι, βιώσαμε αυτούς τους δύο μήνες και κάτι του εγκλισμού μας. Κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό και το οποίο έτσι, σε συναδέρφους μου αλλά και σε φίλους μου γενικότερα το λέω πάντα. Είναι μακάρι να μας μείνει από τον εγκλισμό μας αυτό η φυσική άσκηση που έκανε ο περισσότερος πληθυσμός που κατά τη γνώμη μου δεν έκανε μέχρι σήμερα. Ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ μικρό μέρος του πληθυσμού που πηγαίνει στα γυμναστήρια, τέλος πάντων γυμνάζεται κτλ. Μεγάλο μέρος όμως του πληθυσμού έχει μάθει να παίρνει το αυτοκίνητο κάτω από το σπίτι του και να πηγαίνει μέχρι τη δουλειά του και αυτό είναι όλο και μηδέν κίνηση. Εδώ έβλεπε στους δρόμους όλους, ουσιαστικά και γι' αυτό είχαμε και πάρα πολλά μηνύματα. Έβγαινε ο κόσμος, ίσως για να ξεσκάσει, ίσως με άλλο κίνητρο, αλλά απέκτησε και ελπίζω να μείνει μια πάρα πολύ καλή συνήθεια, να περπατάει. Το περπάτημα είναι, για παράδειγμα, κάτι το οποίο μπορεί να προλάβει αρκετές ασθένειες, ακόμα και αν μας φαίνεται κάτι πολύ απλοϊκό. Και εγώ θα εκμεταλλευτώ της ευκαιρίας, μια που είσαστε στους Αμπελοκήπους. Η κόρη μου είναι δασκάλα χορού και έχει τη σχολή Τανζάντε στους Αμπελοκήπους. Και χορεύει και διδάσκει και άτομα με ειδικές ανάγκες στο χορό. Λοιπόν, αυτή την περίοδο αναγκαστικά έχουν βγει στα πάρκα, στις πλατείες και στους δρόμους ελεύθερα και κάνουν, ξέρεις, πολλά έτσι, σχέση με το χορό και την άσκηση και τα λοιπά. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ακριβώς. Και εκεί πρέπει να δοθεί μια έμφαση, εν πάση περιπτώσει. Γρηγόρη μου, αυτό τον καιρό είναι κάποια υπόθεση που σε απασχολεί περισσότερο, γιατί ξαφνικά μετά τον κορονοϊό πέσανε 2-3 υποθέσεις στο προσκήνιο. Εμένα βέβαια, εντάξει, δεν θέλω να ασχοληθώ ιδιαίτερα, αλλά αν βγαίνει κάποιο κοινωνικό μήνυμα από αυτό, θα ήθελα να μας το πεις. Κοιτάξτε, οι υποθέσεις που χειριζόμαστε πάντα έχουν κοινωνικό μήνυμα. Έτσι, ας πούμε, την επόμενη εβδομάδα έχω μία υπόθεση ομαδικού βιασμού. Από την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 2 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, είχαμε μία εγκληματική ενέργεια που απεδείχθηκε βέβαια ότι ο κατηγορούμενος δεν ήταν αυτός ο οποίος τελικά έδρασε στη συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια.
εγώ θα ξέφευγα λίγο από τη δουλειά μου και θα έλεγα έτσι κάτι το οποίο δεν άπτεται ακριβώς της δουλειάς. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτό το θέμα που έχει ανακύψει αυτές τις μέρες με τον λεγόμενο ψευτογιατρό, δηλαδή με αυτόν τον κοινό απατεώνα βασικά, ο οποίος κατάφερε να εκμεταλλεύεται ανθρώπους και μάλιστα στοχευμένα, να δούμε το πόσο οργανωμένα το είχε κάνει, στοχευμένα έλεγε ότι είναι παιδογκολόγος, δηλαδή οι γονείς που δίνουν τα πάντα πραγματικά για ένα παιδί, είχε στοχεύσει να εκμεταλλευτεί ακριβώς αυτή την ευαίσθητη ομάδα ανθρώπων, ευαίσθητη με την έννοια ότι κανείς γονιός, έτσι και είμαστε όλοι γονείς, δεν θέλει να χάσει το παιδί του σε καμία περίπτωση. Οπότε εκεί ουσιαστικά μου έκανε εντύπωση καταρχάς το πώς εμπιστευόντουσαν έναν άνθρωπο ο οποίος απλά και μόνο τους έλεγε ότι είναι γιατρός, χωρίς ποτέ να έχει απεδείξει το παραμικρό, χωρίς ο κόσμος να υποπτευθεί καν ότι, εν πάση περιπτώσει, αφού δεν έχει ένα ιατρείο, δεν έχει ένα χώρο, πώς κάνω όλο αυτό. Και βέβαια το πιο τραγικό, το οποίο εκεί βέβαια είναι, εκφεύγει εντελώς βέβαια της ιατρικής επιστήμης, είναι το πώς εξαπάτησε από ό,τι άκουσα ακόμα και ένα πολύ γνωστό επιχειρηματία με μια έτσι πολύ πολύ περίεργη ιστορία. Δηλαδή το πόσο εύκολα οι άνθρωποι πειθόμαστε από έναν άνθρωπο ο οποίος επικαλείται ότι είναι γιατρός. Εγώ αυτό που θέλω να περάσω, αν θες, σαν μήνυμα, λόγω αυτής της υπόθεσης, είναι ότι, ξέρετε, ποτέ δεν είμαστε αυτό που δηλώνουμε. Δηλαδή, μην εμπιστεύεστε, έτσι, ακόμα έτσι και εμένα και τον οποιοδήποτε άλλον, είναι καλό έτσι να δείχνουμε μία εμπιστοσύνη μέχρι ένα σημείο, αλλά πρώτα ας το ψάξουμε. Δηλαδή, πάμε σε ένα γιατρό, να δούμε το βιογραφικό του, να δούμε, είναι, τέλος πάντων, όντως έτσι όπως λέει, είναι οι σπουδές του αυτές που λέει. Νομίζω ότι χρειάζεται μια διερεύνηση και πλέον με το ίντερνετ έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Δηλαδή είναι κρίμα να βρίσκονται τέτοιοι άνθρωποι, γιατί μιλάμε για απατεώνα, όχι γιατρό προφανώς, έτσι, αλλά να εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο με τέτοιο τρόπο. Έτσι. Αυτό νομίζω ήταν... Γρηγόρη μου, μου θυμίζεις κάτι. Ξέρεις, έκανα την εκπομπή της υγείας πριν αρκετά χρόνια στην ΕΡΤ, από τις πρώτες εκπομπές κτλ. Είχα παρουσιάσει πάρα πολλούς γιατρούς, εκ των οποίων μάλιστα οι περισσότεροι ακόμη σήμερα είναι σπουδαίοι επιστήμονες κτλ. Θυμάμαι λοιπόν μία περίπτωση, Γρηγόρη, τώρα που μου το θύμισες, που είχε έρθει στην εκπομπή μου ένας αναισθησιολόγος, ο οποίος δούλευε σε μεγάλο νοσοκομείο, επώνυμο νοσοκομείο, μεγάλο. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ήταν μία μέρα πριν τον βγάλω στον αέρα, ήρθε αναισθησιολόγος από το, σαν να μου έλεγε, από το τάδε μεγάλο νοσοκομείο, έτσι. Τι να κάνω, του πω, δώσε μου το δίπλωμά σου. Ευτυχώς, Γρηγόρη μου, γιατί και εγώ θα είχα πέσει στην παγίδα. Ευτυχώς που βρέθηκε ένας άνθρωπος που έτυχε να τον δει που είχε έρθει στο στούντιο πριν βγούμε στον αέρα και μου λέει, αυτός δεν είναι αναισθησιολόγος, δεν έχει δίπλωμα. Και θυμάμαι τότε ότι ειδοποίησα την αστυνομία, τέλος πάντων τον διώξανε, αλλά ήταν 5 χρόνια δούλευε ως αναισθησιολόγος σε μεγάλο νοσοκομείο της χώρας. Πες μου τώρα, πώς να το, δηλαδή σε ξεπερνάει, πώς να το γλιτώσεις αυτό. Αυτό είναι τραγικό. Κοιτάξτε, ψεύτηκα χαρτιά, έτσι. Ναι, και εδώ. Γι' αυτό θέλω, δηλαδή, θα ήθελα, αν θες να περάσουμε και κάποιες χρηστικές πληροφορίες, δηλαδή, επικαλούμε εγώ, ως λέω να πούμε, ότι είμαι ιατροδικαστής και ένας άνθρωπος δεν με γνωρίζει. Προφανώς, ακόμα και να με γνωρίζει αν θέλετε, μπορεί να μπει άνετα στο site του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, γιατί πλέον υπάρχει τεχνολογία, ούτε τηλέφωνα χρειάζεται ούτε τίποτα. Μπαίνει στο site του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, βρίσκει το κατάλληλο χώρο, τον οποίο ψάχνουμε τους γιατρούς ανά ειδικότητες, πατάει ιατροδικαστής και βλέπει, υπάρχει ένας Λέων ανάμεσα στους ιατροδικαστές ή Γρηγόρης Λέων, αν πατήσει, είναι ιατροδικαστής. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Έτσι, και δεν, νομίζω ότι είναι πολύ βασικό κιόλας. Γρηγόρη μου, τώρα με προκαλεί σε κάποιον άλλο προβληματισμό μου. Βλέπω και θα βλέπεις κι εσύ ειδήσεις διαφημίσεων, διαφημιστικά προϊόντα σε διάφορες εφημερίδες και μέσα στο ίντερνετ. Και λέει, αυτό το τάδε φάρμακο, το τάδε σκεύασμα, το υποστηρίζει ο τάδε γιατρός. Ξέρεις πόσες φορές έχω ψάξει στο διαδίκτυο να βρω το όνομα του γιατρού και δεν υπάρχει πουθενά. Πού σημαίνει ότι... Είναι και λογικό αυτό που λέτε. Γιατί ο γιατρός, βάσει του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, απαγορεύεται να διαφημίζει τέτοια προϊόντα, ακόμα απαγορεύεται να διαφημίζει ακόμα και ιατρικές μεθόδους. Έτσι, δηλαδή, είναι διαφορετικό το ενημερώνω τον κόσμο για μια καινούρια μέθοδο και διαφορετικό το διαφημίζω.
Έτσι, δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορεί να πει ένας γιατρός ότι ελάτε για σκολιδεκτομία, ας πούμε, με 500 ευρώ. Έτσι, εγώ την κάνω, ας πούμε, με 500 ευρώ. Αυτό είναι παράνομο. Αντίστοιχα, παράνομο είναι το να πάει ένας γιατρός και να πει ότι εδώ υπάρχει ένα καλό σκεύασμα, δεν θέλω να πω κανένα όνομα, το οποίο λύνει, ας πούμε, το πρόβλημα της υψηλής χοληθερώσης. Σε καμία περίπτωση. Έτσι, αυτά είναι παράνομα. Και γι' αυτό αυτοί που εμφανίζονται τις περισσότερες φορές είναι ηθοποιοί, έτσι, οι οποίοι προφανώς. Ακριβώς, είναι άνθρωποι οι οποίοι θεωρητικά λένε ότι είναι, εν πάση περιπτώσει, επιστήμονες από κάποια άλλη χώρα κτλ. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ένα, ας το πούμε, κύκλωμα που πρέπει να. Δηλαδή, αν ένα σκεύασμα μπορεί κάποιος ειδικός, δεν ξέρω, αλλά να είναι υπαρκτό άτομο, να τον εμπιστευτείς. Έχει κάνει μια έρευνα που υπάρχουν και Έλληνες γιατροί που κατά καιρούς έχουν υποστηρίξει κάποια σκευάσματα που αξίζουν τον κόπο. Αλλά εδώ μιλάω τώρα, αυτό που σου λέω, το συναντάμε κάθε μέρα έτσι στο διαδίκτυο. Δηλαδή, ονόματα ανύπαρκτα, φωτογραφίες κάποιων ξένων, μπορεί να είναι ηθοποιός όπως λες και εσύ, αλλά για σκέψουσε τι παγίδα πέφτει ο κάθε πολίτης. Προφανώς, και γι' αυτό πρέπει να ψάχνουμε τα πάντα. Το χώρος του διαδικτύου, ξαναλέω, μπορεί πολλές φορές, ειδικά για τα παιδιά, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, κρύβει κινδύνους και όλα αυτά. Όμως μας δίνει και μεγάλες δυνατότητες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όποιος θέλει να ψάξει για τον Γρηγόρη Λέων τον ιατροδικαστή, πραγματικά μπορεί να βρει άπειρες πληροφορίες για εμένα. Αντίστοιχα, για τον κάθε γιατρό μπορεί να ψάξει, έχει τη δυνατότητα και στην. Αν θέλετε, και στο τέλος, ακόμα και να μην βρει έτσι κάποιες βασικές πληροφορίες, ένα τηλέφωνο στον Οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Ο κάθε γιατρός, πρέπει να ξέρουμε, για να ασκεί το επάγγελμα, είναι υποχρεωμένος να είναι εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο, όπως επίσης και το κάθε ιατρείο πρέπει να έχει μία αντίστοιχη σήμανση από τον κατατόπους Ιατρικό Σύλλογο. Δηλαδή, σε μένα, όταν έρθετε στο ιατρείο μου, βλέπετε μία ταμπελίτσα που λέει νόμιμο ιατρείο με αριθμό αδίαστη κτλ. Γιατί έτσι είμαι υποχρεωμένος. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε ένα δίθεν ιατρείο και να μην υπάρχει μία σήμανση, είτε από τον Ιατρικό Σύλλογο είτε οτιδήποτε, και να βλέπουμε απλά πτυχία. Έτσι, τα πτυχία τα οποία καταλαβαίνετε ότι. Να είναι απλές φωτοτυπίες. Σωστά. Γρηγόρη μου, να θίξουμε και ένα άλλο θεματάκι. Βέβαια, εντάξει, γιατί δεν μπορούμε να καταναλώσουμε και πάρα πολύ χρόνο, γιατί θα μας βαρεθεί ο κόσμος και θα μας παρακολουθήσει περισσότερο. Παρόλο ότι είσαι πάντα αγαπητός και ενδιαφέρον σε ό,τι λες. Το θέμα της παιδεραστίας είναι ένα τεράστιο θέμα. Εγώ αναρωτιέμαι. Η μάνα που μεγαλώνει αυτόν τον παιδεραστή, το μελλοντικό, ή τέλος πάντων η κοινωνία που ενθαρρύνει. Γιατί έχω ακούσει και κάτι πράγματα που δεν ξέρω αν ισχύουν στο εξωτερικό, ότι σε αυτούς τους ανθρώπους δίνουν βήμα, δίνουν προνόμια, δεν ξέρω, είναι αλήθεια, είναι ψέματα και μη τα διαιωνίζουμε αυτά τα ψέματα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει τέτοια νεύρωση, τέτοια διαστροφή, εντάξει, θέλει θεραπεία. Okay. Θέλει θεραπεία. Όπως και όλοι που βρίσκονται στη φυλακή, θα έπρεπε, αν θέλουμε πραγματικά να εκπαιδευτούν σε μια καλύτερη ζωή και να αλλάξουν, δεν μπορείς να τους βάζεις σε μια φυλακή και να τους βγάζεις όπως μπήκαν και χειρότεροι. Πρέπει κάτι να τους προσφέρεις. Ανοίγουμε πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω για την παιδεραστία και μόνο να σου πω τα εξής. Καταρχάς, είναι ένα ιδιαίτερα σκληρό έγκλημα, παιχθές όπως λέμε έγκλημα, γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ό,τι αφορά τα παιδιά είναι, κατά τη γνώμη μου, έτσι και όχι μόνο ως επιστήμονας αλλά και ως γονέας, είναι ό,τι σκληρότερο υπάρχει. Τώρα, οι παιδεραστές, ξέρεις, δεν θέλω να μπούμε στη λογική ότι οι παιδεραστές είναι άρρωστοι, με την έννοια πια, γιατί έτσι ακόμα και άθελά μας, ακριβώς, άθελά μας δικαιολογούμε. Σαφώς, σωστά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, κατά τη γνώμη, όσο άρρωστος και να είναι, δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο της παιδεραστίας. Επίσης, παιδεραστία, πολύ σωστά έθεσες, υπάρχουν διεθνή κυκλώματα. Υπάρχουν χώρες οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι πιο χαλαρές στην νομοθεσία τους. Υπάρχουν χώρες που μπορεί να είναι πιο αυστηρές. Όμως,
σε καμία περίπτωση, από καμία χώρα επίσημα δεν επικροτείται μια τέτοια ενέργεια. Δυστυχώς όμως υπάρχουν διεθνή κυκλώματα τα οποία έχουν κάνει και έχουν να κάνουν και με τη μετάδοση πληροφοριών διαμέσου διαδικτύου, διαμέσου μέσων κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Οπότε όποτε εμφανίζεται ένα φαινόμενο στην Ελλάδα και μάλιστα αυτές τις μέρες τρέχει, θα έλεγα, ένα τέτοιο θέμα, είναι ουσιαστικά πάντα υπάρχει αμφιβολία το αν αυτό είναι κάτι το αυτόνομο, κάτι το μεμονωμένο ή αν πρόκειται για ένα εθνικό ή διεθνές κύκλωμα παιδεραστίας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι βέβαιο ότι τελικά όταν κριθούν δεν είναι καλά με την έννοια που την εννοούμε εμείς απλοϊκά. Όμως, ξαναλέω, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ψυχιατρικά θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως τέτοιοι, γιατί αυτό θα σημάνει μικρότερη ποινή, κάτι το οποίο προφανώς δεν το επιθυμεί κανείς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και συμφωνούν φαντάζομαι και οι περισσότεροι. Όμως, Γρηγόρη, ερχόμαστε πάλι στην αρχή. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Μπορώ να αναγνωρίζω τον κίνδυνο καθώς μεγαλώνω και ας είμαι και παιδί. Βλέπω και τη γλώσσα του σώματος και βλέπω κάποια πράγματα, καταλαβαίνω. Ξέρω τις αποστάσεις που πρέπει να κρατήσω, να απομακρυνθώ ή να μην απομακρυνθώ. Δηλαδή, και αυτό είναι θέμα. Η αγάπη είναι εκπαίδευση. Τον αγαπάμε τον εαυτό. Η αγάπη είναι εκπαίδευση. Το μάθημα λέγεται αγάπη στον εαυτό μας. Και αυτό πρέπει να μπει στα σχολεία. Τέλος. Για μένα. Για μένα. Και... Πολύ σωστό. Απλά, όπως προείπα, η παιδεία είναι ένα βασικό βήμα και μάλιστα ειδικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξη ενός παιδιού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά δεν αρκεί από μόνος, γιατί από μόνο του με την έννοια και στις πρόσφατες υποθέσεις που βλέπουμε, οικογένειες οι οποίες δεν στηρίζουν αυτά τα παιδιά, οικογένειες οι οποίες για τον ΑΒ λόγο δεν είναι μαζί. Γιατί δεν τα στηρίζουνε? Υπάρχει σχολή γονέων να προετοιμάσει τα νέα παιδιά για την οικογένεια που θα κάνουν, για το σύντροφο που θα επιλέξουν, για το πώς μπορεί να είναι η ζωή αρμονική με έναν άνθρωπο? Υπάρχει τέτοια σχολή και δεν το ξέρουμε? Δεν είναι, δύο πράγματα είναι στην ουσία, αλλά είναι τα πιο βασικά. Εντάξει, είναι πολλές φορές τα λέμε ως δύο πράγματα. Θα μου επιτρέψεις να σου πω, επειδή εγώ βιώνω αυτές τις υποθέσεις από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι πολύ πιο σύνθετες. Εγώ αυτό που μου αρέσει πάντα να λέω είναι ότι κάθε υπόθεση είτε παιδεραστίας είτε βιασμού είτε ακόμα και ενός απλού ξυλοδαρμού εντός της οικογένειας δεν είναι μια υπόθεση του ιατροδικαστή ή του δικηγόρου και μόνο. Χρειάζεται μια διεπιστημονική προσέγγιση και χρειάζεται αυτό το θέμα να το βλέπουμε κάθε φορά σαν ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Με τους κατάλληλους ειδικούς, με ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς, να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους για να μην έχουμε επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Πρέπει να το δούμε πραγματικά σαν μια ασθένεια, θα μου επιτρέψεις να σου πω, παρά σαν ένα νομικό γεγονός. Επειδή οι καλοί ηγέτες, οι στρατηγοί, όπου και αν βρίσκονται σε εισαγωγικά στρατηγοί, πρέπει να έχουν καλούς συνεργάτες. Συνεργάτες υποψιασμένους και λίγο φιλοσοφημένους και χωρίς φοβίες, χωρίς τρόμο, μόνο με πάθος και αγάπη για αυτό που κάνουν. Εύχομαι πραγματικά ο Θεός να δίνει δύναμη και σε σένα αλλά και σε όσους παλεύουν για το καλύτερο αυτού του τόπου. Και θεωρώ ότι το είδαμε και τώρα. Αν σε αυτή την κοινωνία την ελληνική κουνήσει κάποιος τον καπανάκι, ο οποίος καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη και να την αξίζει, τότε θα πάμε μπροστά. Εύχομαι να πάμε μπροστά πραγματικά, γιατί υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και στο χέρι μας βέβαια είναι, ειδικά για την πολιτική αν αναφερόμαστε, να τους επιλέγουμε και να τους επικροτούμε όταν κάνουν κάτι καλό. Λοιπόν, και να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο. Δεν ξέρω αν το ήξερες, Γρηγόρη μου. Μία ομάδα δημοσιογράφων υγείας είχαμε ξεκινήσει και κάναμε μια θεατρική παράσταση με τη σκηνοθέτη τον Γιάννη τον Μότζο και θα δίναμε παράσταση εκεί για τους άστεγους. Στο Δήμο Αθηνέων, αλλά έπιασε ο κορονοϊός και ματαιώθηκε. Ελπίζουμε να ξαναδοθεί καινούργια ημερομηνία και να ξεκινήσει και αυτό και να γίνει. Με μεγάλη μου χαρά και είμαι σίγουρος και θα στηρίξουμε την προσπάθειά σας 100%, γιατί είναι για καλό σκοπό και είναι για τους ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη.